Ανοίγει τις πύλες του την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου το κάστρο των Χριστουγέννων στην πόλη της Σιδηροκάστρου. Αυτή τη φορά το κάστρο έχει στηθεί στην εισίδα του Κροσοβίτη απέναντι από τα κτέλ της πόλης. Η τελετή έναρξης των εκδηλώσεων θα γίνει από το απόγευμα της ίδιας ημέρας που όλοι μαζί εθελοντές, διοργανωτές και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης θα ανάψουν το χριστουγεννιάτικο δέντρο, ενώ λίγο αργότερα ο Άγιος Βασίλης θα έλθει με το έλκυθρό του για να μοιράσει χαμόγελα στα μικρά αλλά και τα μεγάλα παιδιά. Αυτές τις ημέρες μάλιστα επικρατεί πυρετός εργασιών προκειμένου να είναι όλα έτοιμα στην ώρα τους. Σχήμα λόγου είναι ότι όλα είναι έτοιμα. Βλέπετε τι γίνεται. Οργασμός εργασίας, λοιπόν, εθελοντές, μικροί, μεγάλοι, προσπαθούμε. Έχουμε λίγο χρονικό διάστημα μέχρι την Τετάρτη που ανοίγουμε 21 Δεκεμβρίου στις 5 το απόγευμα. Οπότε προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο. Κάθε απόγευμα από τις 5 μουσικά συγκροτήματα, θεατρικές και χορευτικές παραστάσεις, κλόουν, ζογκλέρς και μάγοι θα χαρίσουν ατελείωτες ώρες διασκέδασης σε μικρούς και μεγάλους. Παράλληλα, τις καθημερινές, τα μικρά παιδιά θα μπορούν να συμμετάσχουν σε ελεύθερες δραστηριότητες στα σπιτάκια των ξωτικών, τη ζύμη, του παραμυθιού και του face painting. Να κάνουμε ένα κάλεσμα σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους φίλους να έρθουν κοντά μας, να διασκεδάσουμε. Έχουμε πάρα πολύ ωραίες γωνιές, ελεύθερες δραστηριότητες για τα παιδιά. Θα μπορούν να περάσουν πάρα πολύ ευχάριστα το χρόνο τους και οι μικροί μας φίλοι αλλά και οι μεγάλοι μας φίλοι. Η εξέδρα θα έχει τα καθημερινά εκδηλώσεις. Έχουμε ποικίλο θέαμα για όλους, για γούστα απαιτητικά και λιγότερα. Ελάτε όλοι κοντά μας, κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, μια ομάδα εθελοντών με τη στήριξη και την ηθική συμπαράσταση του Δήμου και την οικονομική του βοήθεια. Ελάτε κοντά μας να διασκεδάσουμε, να περάσουμε ωραία αυτές τις Άγιες Μέρες, να χαρίσουμε λίγο φως στη ζωή μας. Και γενικώς χρόνια πολλά και εύχομαι ο καινούριος χρόνος να φέρει ό,τι καλύτερο για όλους.